Είναι πολύ ωραίο πράγμα ότι όταν πέτυχε εμείς γκολ και όταν είναι ακόμα και ωραίο τον γκολ όπως το σημερινό, αλλά αυτά περνάνε στη δεύτερη μοίρα. Το σημαντικό είναι να κερδίζεις και να παίρνεις βαθμούς σε σημαντικά παιχνίδια, να παίζει η ομάδα καλά όπως κάναμε σήμερα. Ναι, ειδικά λίγο στο πρώτο ημίχρονο που παίξαμε καλά και χάσαμε ευκαιρίες. Λίγο αγχωθήκαμε στο ημίχρονο, είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε αυτό το μάτς. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς. Μπήκαμε, πιέσαμε κι άλλο και όπως είδατε πετύχαμε 2 γκολ και πήραμε τους 3 βαθμούς. Από τη στιγμή που υπάρχουν ασφαλείς και μαθηματικά τα play-off, πιστεύει ότι θα απελευθερωθεί ο Μάρκος, δηλαδή τώρα έχουν να παίξουν και με το άγχος ως αντίπαλο? Αυτό θα το δούμε, γιατί τώρα έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, τα play-off θα έρθουν μετά. Δεν νομίζω ότι το άγχος δουλεύει θετικά ή αρνητικά. Δουλεύουμε με έναν καινούριο προπονητή, κάποια καινούργια πράγματα. Έχουμε τώρα ένα διάστημα στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε, να μάθουμε το καινούριο στυλ παιχνιδιού που θέλει, να δουλέψουμε στους καινούριους αυτοματισμούς και να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Αυτό το καινούριο στυλ είναι και αυτό που έπαιζε στην Κροατία, φανταζόμαστε. Δηλαδή, καθαρά αριστερά, όχι full back. Του ταιριάζει περισσότερο, τον έχει βοηθήσει να κάνει καλύτερα παιχνίδια. Σίγουρα. Όλη μου τη ζωή έχω μάθει να παίζω με 4 στην άμυνα και μου είναι πολύ πιο εύκολο τώρα. Και νομίζω και όλη η ομάδα δεν τους πολύ άρεσε, με την έννοια ότι δυσκολευόμασταν αρκετά με το 3-5-2, νομίζω μπορούσατε να το δείτε κι εσείς, και τώρα βολευόμαστε περισσότερα. Στα play-off έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟ καλύτερες ομάδες, με δεδομένο όμως ότι και πάλι η Τούμπα θα είναι άρτια κατά 39%. Ποια ήταν η αίσθηση του σήμερα και πόσο επηρεάζει αυτή την προσπάθειά τους? Είναι και δύσκολο και άτυχο το γεγονός ότι πράγματι θα παίξουμε με άδειες κερκίδες. Είναι περίεργο γιατί δεν έχει μάθει έτσι ένας ποδοσφαιριστής και πρέπει να είναι συγκεντρωμένος στο 100% σε αυτά τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι στα παιχνίδια με τις καλές ομάδες παίζουμε και καλύτερα, οπότε νομίζω ότι ίσως μας βολέψει το γεγονός ότι θα παίζουμε ανοιχτά. Αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να την κάνετε στον προπονητή της εθνικής ομάδας. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παίξω καλά εδώ, να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι μου, να βοηθήσω την ομάδα, να δώσω assist, να είμαι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν παίξω καλά θα του βάλω ένα μπονοκέφαλο για το γύρο ακόμα.